Πανεπιστημιακό Συμβούλιο Ροδόπης της ΚΝΕ πήρε μία απόφαση να προχωρήσει σε μία μεγάλη πολιτική, πολιτιστική εκδήλωση το Σάββατο 21 Νοέμβρη στο Αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής για να αναδείξει την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου πάντα στο πλευρό του είναι η ΚΝΕ, μία πρόταση διεξόδου στο σήμερα, ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους, ανεργία, φασισμό. Είναι μία πρωτοβουλία και εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει μία ομιλία από στέλεχος του ΚΚΕ, τον σύντροφο Γρηγόρη Κλιγκόπουλο, ένα βίντεο και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία από του Σιμών Μπαϊλντή. Στη διάρκεια της εκδήλωσης και από νωρίτερα, από τις 7 η ώρα, θα μαζεύονται ήδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν επίσης στους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, από τη δολοφονική μηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με τον πόλεμο που προκάλεσαν στη Συρία. Καλούμε όλη την νεολαία και τον λαό της Ροδόπης να ενισχύσει και να βοηθήσει και από αυτή την πλευρά την εκδήλωση και να παρευρεθεί και το Σάββατο να ακούσει και την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Ήδη είναι νερό, βρεφικές κρέμες έτοιμες σε γυάλινα βαζάκια, ατομικούς χυμούς, πάνες για μωρά, γάλατα ευαπορέ, σερβιέτες, χαρτιά υγείας, συνόπνευμα, είναι ήδη που χρειάζονται οι πρόσφυγες και τα κέρδη της εκδήλωσης μετά αντίστοιχα θα αγοράσουμε τα αντίστοιχα είδη και θα τα πάμε στους πρόσφυγες. Καταδικάζουμε το χτύπημα το τρομοκρατικό στο Παρίσι και φυσικά αυτό που έχουμε να δηλώσουμε εμείς είναι ότι η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για ενίσχυση και του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, ίσα-ίσα και δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για αυτό που λέμε για να ενισχυθεί η υπεραλιστική επέμβαση στην περιοχή της Συρίας και του Βόρειου Ιράκ. Ίσα-ίσα και υπάρχει και εμπειρία από τέτοιου είδους ενέργειες, πώς αξιοποιήθηκαν προκειμένου αυτό που λέμε μεγάλες υπεραλιστικές δυνάμεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό που απαιτείται είναι να δυναμώσει αυτό που λέμε αντιπεραλιστική δράση των λαών της περιοχής και φυσικά να πάρουν οι έργοι διαργαζόμενοι της περιοχής την υπόθεση στα χέρια τους. Αυτό βέβαια απαιτεί οργάνωση και στη χώρα μας και στην περιοχή του κινήματος των εργαζομένων σε άλλη κατεύθυνση, αυτό που λέμε να κάνουν οι λαοί κουμάντο στις χώρες τους, ήδη να οργανώνουν την οικονομία προς όφελος των ίδιων και όχι μια κούφτα υπεραλιστικών δυνάμεων ή κεφαλοκρατών και ντόπιων εκεί της περιοχής, που εκμεταλλεύονται το πλούτο της περιοχής.